Στι υψηλές επιδόσει τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία στην απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ για το 2013 αναφέρθηκε σε συνεντευξητή που ο Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας, απόσπαση τη δικός της, δικό σας, που αυξήθηκε, όπω είπε, κατά 20% καθιστώντα την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας κορυφαία σε πανελλαδικό επίπεδο ανάμεσα στι 13 αραιτές περιφέρειες. Όπω είπε, παρέλαβαν το ΕΣΠΑ στο 53% και μέσα στο 2013 αυξήθηκε η απορροφητικότητά του στο 73%. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση τύπου, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά τα μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται στην περιφέρεια στο πλαίσιο του τρέχοντο ΕΣΠΑ 2007-2013. Καταφέραμε να υπερκαλύψουμε το στόχο για την περιφέρειά μα, πετυχαίνοντα την υπέρβαση κατά 12,3 ποσοστίε μονάδε. Καταφέραμε, δηλαδή, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από του κοινοτικού πόρου σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα. Η συνολική καταχώρηση ταπανών το 2013 δηλαδή τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν ως αποτέλεσμα της πρόοδου υλοποίηση των έργων ανέρχονται σε 174 εκατομμύρια ευρώ. 174 εκατομμύρια ευρώ που κατευθύνθηκαν στη στεγνή αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας. Και προσέξτε το. Η επίδοση αυτή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Ολοκληρώσαμε σημαντικά συγκοινωνιακά έργα. Παραδώσαμε στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο Χαλκιδόνα Παραλίμνη προϋπολογισμού 40,5 εκατομμυρίων ευρώ και την περιμετρική πολυγύρου την παράκαμψη του Αγίου Βλάση προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεμπλοκάραμε ταυτόχρονα έργα που είχαν παγώσει, όπως είναι η κατασκευή του οδικού δικτύου Πατρίδα Νάουσα προϋπολογισμού 31,9 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία πλέον υπάρχει ανάδοχος και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Όπως επίσης ο δικός άξονας Σερών Αμφίπολης, στο τμήμα Μεσοράχης Αμφίπολης, προϋπολογισμού 37,5 εκατομμυρίων ευρώ, που παρέμενε ημιτελές λόγω προβλημάτων της προηγούμενης εργολαβίας. Και παράλληλα, υλοποιούμε μεγάλα έργα, τα οποία θα ολοκληρωθούν έγκαιρα, εντός της χρηματοποίησης, της χρηματοδοτικής περίοδου του ΕΣΠΑ. Εντός δηλαδή της περίοδου του παρόντος ΕΣΠΑ. Όπως είναι ο ανισόπεδος κάπα Κ16 στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο είναι ένα ιδιαίτερα κομβικό συγκοινωνιακό έργο προϋπολογισμού 89,5 εκατομμυρίων ευρώ, που σήμερα υλοποιείται με ταχύτατο ρυθμό, όπως η οδός ταχείας κυκλοφορίας στο τμήμα Ποτίδερα Κασανδρία στη Χαλκιδική, προπολογισμού 79,6 εκατομμύρια ευρώ, που θα δώσει λύση στο πρόβλημα των μετακινήσεων από και προς έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χαλκιδική. Όπως επίσης, η αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προπολογισμού 121,9 εκατομμύρια ευρώ. Περιφερειακή Οδός Κατερίνης, προπολογισμού 65,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 174 εκατομμύρια ευρώ, 37 εκατομμύρια ευρώ είναι για αστικέ και αγροτικέ αναπλάσει, 35 εκατομμύρια ευρώ για τον πολιτισμό, 28 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση, 17 εκατομμύρια για το περιβάλλον και την αηφόρα ανάπτυξη και 9 εκατομμύρια ευρώ για την υγεία και την κοινωνική μέρημνα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία υλοποιεί σήμερα 21 έργα αστική και αγροτική αναγέννηση, ενώ ολοκληρώνονται 33 έργα εγκαταστάσεων επεξεργασία λιμάτων και 13 παρεμβάσει διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ολοκληρώνουμε επίση παρεμβάσει σε 52 σχολικά συγκροτήματα που απευθύνονται σε 15.000 μαθητέ και εξοπλίζονται 351 τμήματα ένταξη και σχολεία για παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Επιπλέον, αποκαθίστανται και αναδεικνύονται 117 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ στον τομέα των σύγχρονων πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών υλοποιούνται και ολοκληρώνονται 35 έργα. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία για την καταπολέμηση τη ανεργία, υλοποιούνται 28 τοπικά σχέδια για την απασχόληση συνολικού προπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, προσαρμοσμένα στι ανάγκε των τοπικών αγορών εργασία. Δώσαμε όμω ακόμη και μία μάχη, την οποία κερδίσαμε. Για πρώτη φορά το σύμφωνο εταιρική σχέση 2014-2020, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, θα το σχεδιάσουμε και θα το υλοποιήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας προτεραιότητες ως περιοχή. Με βάση τα πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Και ταυτόχρονα, προσέξτε το αυτό, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε κατά 27% περισσότερους πόρους για την Κεντρική Μακεδονία. Την ώρα που συνολικά το ΕΣΠΑ είναι λιγότερο για την Ελλάδα σε σχέση με το προηγούμενο. Πρακτικά, τα επόμενα κρίσιμα χρόνια για την περιφερειά μας. Θα έχουμε στα χέρια μας ένα κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο στο οποίο εμείς οι ίδιοι θέσαμε τους άξονες και οι άξονες αυτοί είναι η επιχειρηματικότητα, η αναχέτηση της ανεργίας, η αηφόρος ανάπτυξη και η αλληλεγγύη. Με προγράμματα που πλέον θα εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων, στις πραγματικές ανάγκες των ανέργων και των τοπικών μας επιχειρήσεων.